Είναι μαζί μας ο Υπουργός Παιδείας. Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης είναι. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Καλή σας μέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να πω με ευκαιρία τα όσα άκουσα από την κυρία πρόεδρο της ΟΛΜΕ, ότι οι εξετάσεις που αρχίζουν τη Δευτέρα θα γίνουν και φέτος με υποδειγματικό τρόπο. Οι εξετάσεις είναι ένας κορυφαίος θεσμός αδιάβλητης διεξαγωγής για την ελληνική κοινωνία. Και θα διατηρηθεί αυτός ο θεσμός όσο διατηρείται με αδιάβλητο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που αποφασιστούν κινητοποιήσεις, έχετε κάποιο σχέδιο? Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Διότι ποτέ σε περίοδο εξετάσεων δεν έγιναν κινητοποιήσεις που ακυρώνουν τις εξετάσεις. Και νομίζω ότι οι καθηγητές, περισσότερο και από εμάς που κουβεντιάζουμε τώρα, είναι υπεύθυνοι, γνωρίζουν πολύ καλά την ψυχολογία των παιδιών, συμμετέχουν οι ίδιοι στο να είναι αυτές οι εξετάσεις με τρόπο υποδειγματικό να γίνουν και αδιάβλητο. Και συνεπώς, όποια προβλήματα και αν θεωρείται ότι υπάρχουν, και υπάρχουν προβλήματα, θα αντιμετωπιστούν στον καιρό τους και όχι με ένα χαρακτήρα δημιουργίας ανησυχίας, μάλιστα τώρα στα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό μένει να το δούμε. Έχει μια λογική και φαίνεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Λέει δεν κατεβάζει πρόταση. Προφανώς ποτέ δεν έχει γίνει σε καιρό εξετάσεων απεργία. Το παίρνουμε υπόψη μας αυτό. Όλοι θα το συνεκτιμήσουν και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα ουσίας ότι τα προβλήματα αναμφίβολα υπάρχουν, αλλά δεν λύνονται χωρίς να έχουμε ένα σχεδιασμό. Πολλά προβλήματα υπάρχουν. Τώρα είναι ο σχεδιασμός. Πολλά προβλήματα. Τώρα να τα δούμε ένα-ένα. Τώρα θα δούμε τα κενά και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Να δούμε ένα-ένα. Οι καθηγητές, το πρώτο που έβαλε είναι το θέμα των διορισμών. Μάλιστα. Το πρώτο που είπε οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, σε όλους τους τόμους. Είμαστε μαζί στο θέμα αυτό. Ούτε συζήτηση. Αλλά πέστε μας λοιπόν. Ενώ από την αρχή λέγαμε θα τέρμα οι αναπληρωτές. Τέρμα δεν υπάρχει τέρμα. Κάθε χρόνο τα σχολιά είναι αναγκασμένα να παίρνουν μικρότερο αριθμό. Χρειαζόμαστε μόνιμους διορισμούς. Σωστά. Λέω λοιπόν. Αυτές λοιπόν οι 20.000 εκπαιδευτικών που πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία μόνιμων. Οι αναπληρωτές, ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών επίσης. Λέτε ότι φέτος πάλι θα χρειαστούν. Ενώ την επόμενη σχολική χρονιά. Θα λυθεί με το ίδιο. Θα είναι η τελευταία. Λέτε. Η τελευταία που θα έχει τόσους πολλούς αναπληρωτές. Α, τόσους πολλούς. Γιατί κάθε χρόνο, όσους διορισμούς και να κάνουμε στην εκπαίδευση, θα χρειαζόμαστε για διάφορα κενά που προκύπτουν. Μιλάμε για 150.000 προσωπικό εκπαιδευτικών. Και κάθε τόσο προκύπτουν ζητήματα. Αλλά άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο να σφραγίζεται η χρονιά. Σωστά, με αναπληρωτές. Έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε η επόμενη χρονιά να είναι τα βιβλία στις θέσεις τους, οι καθηγητές στις θέσεις τους, να μην έχουμε πάλι αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Γιατί όλοι νοιάζονται, όλοι το λένε ότι φροντίσαμε, κάναμε και ευχόμαστε το Σεπτέμβριο και έχουμε προβλήματα. Αυτό κάνουμε τώρα. Τα βιβλία θα είναι μέχρι τον Ιούλιο σε όλα τα σχολεία. Είναι έτοιμα και θα έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία. Και οι καθηγητές, σε όλες τις βαθμίδες, δάσκαλοι και καθηγητές, η επιδίωξή μας είναι και θα το πετύχουμε να είναι από την πρώτη μέρα στα σχολεία ώστε να μην χαθεί ούτε μία ώρα μαθήματος. Μαζί μας είναι και η Ελίνα Κολύβα και θα μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα. Είπατε ότι θα μειωθούν οι θέσεις των αναπληρωτών. Αυτές θα αντικατασταθούν από θέσεις μονίμων ή θα μειωθούν οι όρες διδασκαλίας? Όχι. Δεν μειώνουν οι όρες διδασκαλίας. Αυτό το οποίο θα γίνει και είναι σχεδιασμό για το σχολείο, θέλουμε μόνιμους διορισμούς. Και λογικό όταν έχουμε μόνιμους διορισμούς σε ίδιο αριθμό να υπάρχει μείωση των αναπληρωτών. Οι ώρες διδασκαλίας δεν μειώνονται? Οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται. Α, γιατί είπατε δεν μειώνονται. Δεν φέρνει αυτό με. Δεν φέρνει μείωση του πληθυσμού. Ακριβώς. Γιατί δεν φέρνει, πώς γίνεται αυτό? Το εξηγείτε λίγο. Όταν θα το κάνετε εξάωρο. Ναι. Και τελειώνει η ιστορία, γιατί θα το κουβεντιάσουμε αυτό το λόγο. Για το ολοήμερο μιλάτε. Γιατί επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα το ολοήμερο ενιαίου τύπου σχολείο. Και όχι στο 1/3 σχολείο που σήμερα υπάρχουν. Αν θα χρειαστούμε παντού να υπάρχει προσωπικό. Γιατί να συμπληρώσω πως η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού μέχρι τώρα ολοκλήρωνε τα μαθήματα στις 12 και 4. Οπότε ουσιαστικά κερδίζουν μία ώρα μέχρι τη 1 και 4. Αλλά χάνουν όμως τα ΕΑΕΠ. Καταργούνται τα ΕΑΕΠ, που είναι το ειδικό αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η 7η ώρα. Που ήταν ένας αρκετά πετυχημένος όμως θεσμός. Γιατί να μην γίνουν όλα τα σχολεία ΕΑΕΠ? Θα ακούσετε αν είναι πετυχημένος θεσμός ή όχι. Υπάρχει διαφορά. Από τους γονείς δηλαδή το ακούμε. Αφήστε, γιατί έχουν ψήφισμα οι γονείς για το θέμα αυτό. Για να ακούσουμε. Γιατί λέτε ότι δεν είναι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα ήταν πρόσθετη διδασκαλία. Θα ήταν σε ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λέτε ότι δεν κάνουν οι μαθητές να μένουν 7 ώρες σε αίθουσες που δεν είναι λειτουργικές. Το θέμα μας δεν είναι να βελτιωθούν οι αίθουσες, είναι να κοπούν οι ώρες διδασκαλία. Ένα-ένα λοιπόν. Εξάωρο παντού.
κάτι το οποίο δεν ίσχυε σήμερα. Μάλιστα. Εξάρω αναβασμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, με πληροφορική, με ξένη γλώσσα από την πρώτη δημοτικού, με δύο γλώσσες σε σχολιά που δεν υπάρχουν δύο γλώσσες σήμερα, ενώ ξένες γλώσσες, με μαθήματα που αφορούν την θεατρολογία, με καλλιτεχνικά μαθήματα παντού σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο στο 1/3 των δημοτικών σχολείων όπως ισχύει φέτος. Μέσα στο εξάωρο αυτά. Μέσα στο εξάωρο, βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μειωθούν κάποια άλλα. Βεβαίως. Μειώνονται κάποια μαθήματα. Ποια μαθήματα μειώνονται. Τα παιδιά. Θα σας απαντήσω. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν ανάγκη από πολλές ώρες. Έχουν ανάγκη από πλούσιο ως προς το περιεχόμενό του μάθημα. Και αυτό επιτελούμε ως έργο. Θα μου πείτε τώρα. Η 7η ώρα. Η 7η ώρα στα σημερινά σχολεία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Διότι είναι μη λειτουργικά πολλά κτίρια. Μη λειτουργικά πολλά κτίρια. Τα παιδιά κουράζονται. Αυτό μας το λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μας το λένε. Και η τελευταία ώρα, να ξέρετε, έχει καταντήσει να είναι 30 λεπτά, 25 λεπτά. Δηλαδή υποβαθμισμένη σε πάρα πολλά σχολεία ΕΑΕΠ. Μας ακούνε οι εκπαιδευτικοί και καταλαβαίνουν. Και οι γονείς επίσης καταλαβαίνουν το θέμα αυτό. Συνεπώς δεν καταργείται μια ουσιαστική ώρα, καταργείται μια ώρα η οποία επιβάρυνε το πρόγραμμα των παιδιών χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο. Δεν πρέπει να είναι η αναβάθμιση. Η αναβάθμιση δεν σημαίνει πολλές ώρες. Η αναβάθμιση σημαίνει πλούσιο πρόγραμμα. Σημαίνει να έχουν τα παιδιά δυνατότητα να κουβεντιάζουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα στην προεφηβεία τους, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, όπως είναι τα θύματα υγείας. Έχει καταλήξει σε αυτά, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτά, έχει καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα. Βεβαίως. Γιατί η κατηγορία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι ο μοναδικός γνώμονας για όλες αυτές τις αλλαγές είναι η εξοικονόμηση κονδυλίων. Όχι. Και εσείς έχετε πει όμως ότι η πορεία της αξιολόγησης θα καθορίσει. Τους διορισμούς. Άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στο ένα, έχετε τα κονδύλια για να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς λοιπόν εκεί θέλω να καταλήξω. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, επαναλαμβάνω, είναι παιδαγωγικό καταρχήν. Πώς κουράζουμε τα παιδιά χωρίς ουσιαστικές γνώσεις αυτές τις ώρες. Πρέπει να σας πω ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, όταν φτιάχτηκαν τα ΕΕΠ, ακόμα και το ΙΕΠ, που ήταν το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου να αποφασίσει, διαφωνήσαν με την πρόταση αυτή. Δεν είναι κάτι που το εφευρίσκει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ισχυρή αντίδραση των εκπαιδευτικών και επαναλαμβάνω και του αρμοδίου τότε οργάνου του ΙΕΠ στο θέμα, στην πρόταση για τα 7 ημέρα, για το 7ωρο καθημερινό σχολεία. Κρατώ από την πρόταση αυτή όμως το ότι εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα και αναφέρθηκα σε μαθήματα τα οποία θα πάνε σε όλη την Ελλάδα, ενώ τώρα είναι μόνο στο 1/3 των σχολείων. Ποια μαθήματα θα μειωθούν ωστόσο? Υπάρχουν, δεν είμαι πρόχειρο. Η γλώσσα, όχι, τα μαθηματικά. Όχι. Πρόκειται να γίνουν μειώσεις από αυτά τα μαθήματα? Μία και μία ώρα στα θρησκευτικά, στην 5η και 6η δημοτικού θα υπάρξει μείωση. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές μειώσεις. Να καταλάβουμε κάτι, να τα πάρουμε τα πράγματα τώρα, αφού πιάσαμε τις βαθμίδες, να περπατήσουμε σιγά σιγά, να μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν στα νηπιαγωγεία. Πάμε λοιπόν στα πρώτα πράγματα. Είχαμε τις ρυθμίσεις στις οποίες σας κατηγορήσαν ότι όλη η προσπάθεια πάλι γίνεται να μειωθεί όλη αυτή η ουσιαστική προσφορά. Έτσι, γιατί είναι σημαντικό να θέλουν να απαντώ σε συνδικαλιστικά επιχειρήματα. Ναι. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι ένα θέμα εθνικό, ένα θέμα κοινωνικό, αφορά όλη την κοινωνία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ή κατά τρόπο αποκλειστικό με επιχειρήματα συνδικαλιστικά. Πάμε στην ουσία του. Στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Στο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο έχει σήμερα ανώτατο βαθμό, ανώτατο αριθμό στην αίθουσα 25 μαθητές. Και μίνιμουμ 7 μαθητές. Παραμένει το ανώτατο, δεν το κάνουμε παραπάνω. Αυτό υπάρχει. Ναι. Και το μίνιμουμ που είναι 7, στις μεν περιφερειακές, στα περιφερειακά νηπιαγωγεία, δυσπρόσιτα και άλλα, το μειώνουμε σε 5. Ναι. Στα δε αστικά κέντρα το αυξάνουμε στο 14. Ερώτηση. Δεν είναι μεγάλο τώρα αυτό? Όχι, γιατί είναι μεγάλο. Καλύπτουν τα προνήπια, όπως λέτε, θα απαντήσουν. Να δώσουν αυτή. Πάντα επαναλαμβάνω, είναι 25 το maximum. Γιατί πρέπει να πάμε στο 7 minimum? Ποια είναι η λογική να έχουμε ένα προς 4 στην ουσία minimum με maximum σε μια αίθουσα? Ουσιαστικά, αν δεν καλύπτεται από τα νήπια, μπορούν να πάρουν από τα προνήπια. Ναι, αυτό λέμε λοιπόν. Έτσι ώστε ο αριθμός να φτάσει στο. Ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν να δοθεί μια έμφαση και να ενισχυθεί η τάση να πάνε τα προνήπια στα νηπιαγωγεία. Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες που χρειάζεται και διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι η ίδια ηλικιακή ομάδα που χρειάζεται προφανώς με ένα πρόγραμμα αντιμετώπιση. Μάλιστα. Είναι τα προνήπια και τα νήπια μαζί. Είναι τα παιδιά
μέχρι που να πάνε στο σχολείο προσχολική ηλικία. Υπάρχει πρόγραμμα στο θέμα αυτό. Σωστά. Μπορεί να χρειαστούν άλλα τμήματα, βεβαίως. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόβλημα. Ότι δεν κλείνουν είναι το πρώτο. Δεν κλείνει κανένα. Τέλειο. Θα χρειαστούν όμως άλλα τμήματα. Μακάρι να χρειαστούν. Είναι πολλά τα παιδιά. Και να ανοίξουν κι άλλα. Μακάρι να χρειαστούν και να στείλουμε και άλλους αναπληρωτές. Αναρωτιέμαι το εξής. Επειδή μπήκε τώρα το θέμα. Σωστά, το σχολείο δεν είναι φυλακτήριο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ωστόσο, και εσείς όλους τον λένε, θα ψάξετε να βρείτε τρόπους αυτές οι ώρες το πρόβλημα των γονιών που δουλεύουν να αντιμετωπιστεί. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Το ολοήμερο υπάρχει. Το ολοήμερο υπάρχει. Ναι. Όποιος θέλει λοιπόν με τις κατηγορίες που ήσχαν μέχρι τώρα, ναι, δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν πηγαίνουν και τα 600.000 παιδιά στο ολοήμερο σχολείο. Πηγαίνει ένα μέρος, περίπου 50.000, 45-50 ξεκινάει. Ωραία. Και φτάνει πολύ μικρότερος. Τώρα θα πάμε στο εξάωρο. Όσοι λοιπόν θέλουν. Θα νωρίτερα. Όσοι λοιπόν θέλουν, με τις προϋποθέσεις, ναι, που έχουμε, θα πηγαίνουν στο ολοήμερο. Τώρα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Γιατί μέσα στη διάταξη λένε ότι πρέπει να προσκομούν και οι δύο γονείς, βεβαίως οι αποεργαζόμενοι. Αυτή είναι η προϋπόθεση που υπάρχει, δεν φτιάξαμε εμείς. Τώρα για να πάει ένα παιδί στο ολοήμερο, είχε και αυτή τη διάταξη. Ναι. Εμείς μάλιστα επεκτείνουμε. Αυτό επεκτείνουμε και για τους άνεργους όταν υπάρχει θέμα μαύρης εργασίας. Βεβαίως. Και όταν υπάρχει θέμα μαύρης εργασίας που μπορεί να αιτιώσει. Είναι μπορεί, δύσκολο αυτό να επιβεβαιωθεί όμως. Με μια υπεύθυνη δίωση του γονιού. Μάλιστα. Θα κάνουμε αστυνομική έρευνα. Θα προσπαθήσετε να βρείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα λύνουμε προβλήματα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Μετά υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Είτε χωρισμένες, είτε ανήπαντες μητέρες, είτε χείρες που έχουν παιδιά. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει θέμα να κουβεντιάζουμε. Υπάρχουν παιδιά από οικογένειες με μεγάλη κοινωνική επιβάρυνση. Όπως είναι παιδιά φυλακισμένων, παιδιά παραβατών, παιδιά που οι γονείς τους είναι καταδικασμένοι ή είναι σε κοινότητες ναρκωτικών. Αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Να πάμε, επειδή το βάλαμε το ζήτημα. Πάντως, και τονίζω, η πρωτοβουλία, ναι, του Υπουργείου είναι να διευκολύνει. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα θρησκευτικά, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα. Γιώργο, να, ναι, ρωτήσουμε, παρακαλώ, λίγο κάτι. Ότι βεβαίως προσλήψεις μόνιμες από τη φετινή χρονιά δεν πρόκειται δεν να γίνουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Πώς να κάνουμε προσλήψεις τώρα, παιδιά? Περιμέναμε να τελειώσει η αξιολόγηση από το Δεκέμβριο. Και τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σύστημα ΣΕΠ που θα κάναμε προσλήψεις την άνοιξη για να πάνε τα σεπτέμβρια σχολεία. Η αξιολόγηση ακόμα δεν έχει κλείσει. Για την επόμενη υπάρχει πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά? Για, εννοείται, για το 17-18. Βεβαίως. Πότε ξεκινάνε αυτές τις διαδικασίες που λέτε? Ναι, υπάρχει ΑΣΕΠ, κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχετε μπει σε μια διαδικασία που ξεκινήσει? Πότε θα κάνουμε μια συζήτηση για τον τρόπο του διορισμού. Υπάρχει το πρόβλημα των αναπληρωτών που πρέπει να το σεβαστούμε. Μεγάλο, τεράστιο θέμα. Όταν έχει 15 χρόνια κάποιος στην εκπαίδευση. Και υπάρχει το θέμα των νέων παιδιών που δεν μπορέσαν επί τόσα χρόνια που δεν γίνει διαγωνισμό να δώσουν εξετάσεις. Mm-hmm. Που θέλουν και αυτά να έχουν μια δυνατότητα διορισμού στο δημόσιο. Μάλιστα. Θα το κουβεντιάσουμε και με τις ομοσπονδίες και θα βρεθεί μια λύση κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική για το σχολείο. Ωστόσο, φέτος γίνανε πάρα πολλές προσλήψεις αναπληρωτών, πάνω από 20.000, 24.000, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου 23. 23.000. Οι ομοσπονδίες λένε των εκπαιδευτικών ότι η χρονιά ολοκληρώνεται με 3.000 εκπαιδευτικά κενά και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πόσοι αναπληρωτές λοιπόν θα χρειαστούν του χρόνου, έτσι ώστε να λειτουργήσουν όλα αυτά που λέτε και με την πληροφορική και με τα έξτρα αγγλικά που μπαίνει στην πρώτη δημοτικού? Έχουν το δικό τους τρόπο να μετρούν. Και θα έλεγα είναι σωστό με την έννοια ότι απαντούν στο αίτημα που υπάρχει, δίκαιο αίτημα για εργασία χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών. Το κράτος έχει άλλο τρόπο να μετράει τα κενά, όπως ξέρετε. Και έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα του σχολείου. Και με τη δυνατότητα να πληρώνει τους αναπληρωτές. Ναι, μουσική, εικαστικά, ακόμα και σε αυτά γιατί θα έχουν τα παιδιά του χρόνου. Βεβαίως και θα έχουν. Είτε διότι θα υπάρξουν προσλήψεις αναπληρωτών, είτε διότι θα αξιοποιηθεί. Άρα μιλάμε για παραπάνω προσλήψεις. Όχι, δεν μιλάμε παραπάνω. Δεν θέλω να προτρέξω. Μιλάμε για προσλήψεις αναπληρωτών που θα είναι χιλιάδες και που είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες. Ναι. Θα ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα παιχνίδι με νούμερα για εντυπώσεις. Θα ξέρουμε τον ακριβή αριθμό τέλος όταν τελειώσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές. Μερικά άλλα ζητήματα στα γρήγορα όμως, Υπουργέ, γιατί πέρασε ο χρόνος. Κεντρικής πολιτικής εκπαιδευτικής. Στόχος η πιο ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, στην ανώτερη εκπαίδευση, τεχνικά κλπ. Πώς υλοποιείται αυτό το πράγμα? Αυτό είναι θέμα διαλόγου και θα έχουμε καταλήξει. Είμαστε ανοιχτό. Ναι. Αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως. Θέλουμε θα γίνει να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις σήμερα στο Λύκειο από τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και, τα,
Και δεύτερον, θέλουμε να μειώσουμε και το κόστος στην οικογένεια για την προετοιμασία των παιδιών να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Πώς θα γίνει αυτό, δεν χρειάζεται ενισχυτική διδασκαλία? Βεβαίως. Όταν έχουμε. Άρα δεν θέλει έξτρα ώρες. Βεβαίως και θέλει. Αυτό ναι. Μιλάμε για αναμόρφωση συνολικά του σχολείου. Αλλιώς το να συζητάμε πώς θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια χωρίς την αναμόρφωση σχολείου. Πότε, κύριε φίλε. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, δηλαδή τα λένε όλοι. Φέτος θα έχουμε καταλήξει στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί σε ένα χρόνο. Αυτό που το παιδί που θα μπαίνει στο Λύκειο θα ξέρει με ποιο τρόπο θα δοκιμάσει να μπει στο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, η ενισχυτική διδασκαλία δεν λειτουργήσε φέτος. Φέτος θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Ακόμα πάντως από τους γονείς ότι τα παιδιά αρχίζουν το φροντιστήριο όλο και σε μικρότερη ηλικία πλέον. Ακόμα και στο και με το σύστημα των λεγόμενων προτύπων που πήγε να φτιαχτεί σε όλη την Ελλάδα, που δίνει εξετάσεις να μπουν στο γυμνάσιο τα παιδιά, καταντήσαμε να γίνονται φροντιστήρια σε παιδιά 10, 11 και 12 χρονών. Και μικρότερα ακόμα. Μια κουβέντα για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ναι. Και τα δύο, δημόσια και ιδιωτική, πρέπει να συνεπάρχουν, λέτε. Ωστόσο, πρέπει να είναι υπό την επιπτεία και να μην γίνεται έλεγχος κλπ. Δεν το λέω εγώ, είναι το Σύνταγμα αυτό. Ωραία. Και η ιδιωτική και, μη κρατική εκπαίδευση, όπως το λέει, ναι, είναι υπό τη δημόσια εποπτεία. Σύμφωνοι. Αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Τι δηλαδή θα προσφέρει περισσότερο, αν πάρει το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει τις ίδιες ώρες, έχει τα ίδια πράγματα, τι το διαφορετικό θα έχει για να πάει εκεί πέρα να πληρώσει ένας άνθρωπος να πάει το παιδί του? Αυτή η ερώτηση αφορά αυτούς που επιλέγουν να πάνε. Μάλιστα. Εσείς λέτε θα είναι το ίδιο? Εγώ πιστεύω και σήμερα το ίδιο. Ότι ο αγώνας σας είναι να γίνει το ίδιο. Και σήμερα το δημόσιο σχολείο είναι εφάμιλο ή και καλύτερο από το ιδιωτικό σχολείο. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή σας. Γι' αυτό το παιδί μου το πηγαίνει σε δημόσιο σχολείο. Μάλιστα. Έρευνα. Τι γίνεται? Πέρασε το νομοσχέδιο για την έρευνα, για τα ερευνητικά κέντρα. Το ανασυγκροτούμε και πρόκειται να υπάρξει και ένα νομοσχέδιο που αφορά συνολικά την έρευνα σε σχέση με το θέμα της ανάπτυξης. Κινδυνεύει το φοιτητικό επίδομα? Όχι. Ποιο φοιτητικό? Εννοείται για τη στεγή. Ναι, ναι, ναι. Δεν κινδυνεύει, θα το πάρουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ούτε με αυτό. Θα τα πάρουν. Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί από παντού κόβονται. Από παντού κόβονται πράγματα. Θα το πάρουν λοιπόν, και φέτος το επίδομα. Και μια τελευταία κουβέντα. Στο κεντρικό, στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτός ο περίφημος κόφτης, σας κατηγορούν ότι συμβιβαστήκατε, θα μπει ο κόφτης και θα μάλιστα τον κουβαλάμε αενάως, λέει. Δηλαδή αυτό το 3,5% ως ποσοστό είναι πάρα πολύ ψηλό για τα επόμενα χρόνια και άρα συνέχεια βάλα τη χώρα σε ένα διαρκές μνημόνιο. Δεν είναι σωστό. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπενθυμίσω ότι με την συμφωνία του Αυγούστου κατορθώσαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα να πέσουν κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ του ελληνικού λαού. Το 4,5% έγινε 0,5 για το 2016, το 4,5% έγινε 1,7 για το 2017, το 4,5% έγινε 3,5% για το 2018. Αυτά είναι πολλά χρήματα τα οποία κερδίζει η ελληνική οικονομία και ο Έλληνας πολίτης. 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, ο κόφτης δεν θα υπάρξει, θυμηθείτε το, δεν θα λειτουργήσει με βάση τα πλεονάσματα που έχουμε τα χαμηλά αυτή τη στιγμή. Διότι ήδη είμαστε 0,7 στο πλεονάσμα τη χρονιά που πέρασε, τώρα πάμε στο 0,5 στόχος. Και τρέχουμε ήδη με πάνω από 1% από ό,τι φαίνεται πλεονάσμα. Συνεπώς δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνω, δεν θα χρειαστεί να λειτουργήσει το δημοσιονομικό αυτό μέτρο φέτος. Φρένο. Φέτος και του χρόνου. Ναι, το διατηρήσετε. Τώρα, το ερώτημα το εξής. Ναι. Μπορεί μια οικονομία να παράγει πλεονάσματα κάθε χρόνο 3,5 και 4%? Μου φαίνεται πως όχι. Εσείς τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο. Ναι. Έως και αδύνατο. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλη την Ευρώπη. Και η αλλαγή στο ζήτημα αυτό αφορά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα. Καμιά χώρα σήμερα στην Ευρώπη, μάλλον τις βασικές χώρες, π.χ. η Γαλλία, δεν έχει πλεόνασμα 3,5 και 4%. Αντιθέτως, όπως ξέρετε, κινδυνεύει με ελλείμματα και έχει υπάρξει και ολόκληρη συζήτηση. Συνεπώς, τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια, είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει τι θα γίνει συνολικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όμως, μέχρι τότε, γι' αυτό πρέπει να βάζουμε κάποια τάξη σκέψη μας, μέχρι τότε η Ελλάδα μπορεί να φύγει από το τέλμα της κρίσης και να βγει στο ξέφωτο της ανάπτυξης. Πώς θα μου πείτε? Ξεκινώ. Αφήνω την πρόβλεψη της Κομισιόν που λέει ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα γυρίσουμε στην ανάπτυξη. Και λέω το εξής. Φέτος θα πέσουν στην ελληνική οικονομία περίπου 9 έως 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, 5,7 και τα πρόσθετα δεν ξέρουμε το μέγεθος. Όχι, ξέρουμε ότι θα είναι. Ξέρουμε πόσο. Ξέρουμε ότι θα είναι από τα δάνεια
από τι θα προκύψει σε σχέση με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Και τα ΕΣΠΑ, λέτε. Και τα ΕΣΠΑ. Δηλαδή και τα ΕΣΠΑ. Αφήνω και άλλες δυνατότητες μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Αφήνω τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ήδη διαβάζω υπάρχουν επενδύσεις και σε μεσοεφημερίδες ενδιαφερόμενοι να κάνουν επενδύσεις. Άρα χρήματα θα πέσουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία στην ελληνική οικονομία. Ποιο είναι κατά γνώμη μου το μεγάλο ζήτημα? Η ανάπτυξη να έχει ένα πρόσημο δημοκρατικό, οικολογικό, λαϊκό. Να μην είναι ανάπτυξη για τους λίγους. Αυτό είναι το θέμα που έχουμε μπροστά μας. Και στο κρίσιμο θέμα αυτό είναι το ζήτημα της ανεργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτή τη μάχη και θα δείτε πολύ σύντομα ότι θα έχει αποτελέσματα. Δεν λέω το μείον 3 που υπήρξε την περίοδο που πέρασε τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη σημαντικότερη θα είναι η μείωση και θα την καταλάβουν κυρίως τα νέα παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στις εξετάσεις τους. Σας ευχαριστώ. Και πιστεύω σε λίγο, να το πω και αυτό. Ναι. Η ΕΡΤ, η οποία όπως θυμάστε δυσφημίστηκε, έκλεισε κλπ. Είναι από τις σημαντικούς θεσμούς που συμμετέχει στην επιτυχία των πανελλαδικών εξετάσεων. Μέσω του συστήματος της ΕΡΤ φεύγουν τα θέματα σε ολόκληρη τη χώρα. Και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για αυτόν τον κοινωνικό, ουσιαστικό ρόλο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος εκ μέρους της ΕΡΤ. Οργανώστε τα εσείς καλά και θα κάνουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι. Είσαστε και εσείς μέρος της καλής διοργάνωσης. Θα κάνουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε κάτι.